Ντάτης. Μάνος, σουτάρει γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ. Ύστερα από 9 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα εδώ στο κλειστό της Κυψέλης. Πολύ ωραία πάσα του Ντάτη για τον Μάνο, ο οποίος σημάδεψε το δεξί παραθυράκι της εστίας του Μπάρδη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και έχουμε λοιπόν Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-1. Προβάδισμα για την Ένωση. Μπαίνει και ο Χατζηφωτίου, μπαίνει και ο Σταρνανίδης. Ήμασταν πιο έτοιμοι, έτσι έχουμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε καλό ρυθμό. Έχουμε ήδη 4 επίσημα παιχνίδια, στα οποία εκτός ότι είχαμε και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, είχαμε και την κατάκτηση του Super Cup. Νομίζω δηλαδή ότι και η ψυχολογία μας ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα σε αυτό το παιχνίδι. Χατζηφωτίου, πιέζει ο Γκριτζάλης στον Ταρνανίδη. Πλασέ γκολ, 0-2 με τον Χατζηφωτίου. Τρομερή παλιά και υπέροχο τελείωμα. Άψογο πλασέ από τον Χατζηφωτίου στην κίνηση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-2. Τρομερό γκολ. Υπέροχη και η παλιά. Δεν προλαβαίνει ο Μπάρδης. Η ΑΕΚ που έχει κάνει ονειρεμένο ξεκίνημα στο μάτς. Μέσα στο παιχνίδι, μόνο άνετη δεν ήταν η επικράτηση. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, δυνατό μάτς, όπως όλα τα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Και physical game πολύ. Και ένταση, μονομαχίες. Και απέκουσε με το πόδι του. Μάνος πάει να βγάλει την κόντρα. Σουτάρει γκολ! 3-0! Δεύτερο γκολ από το Μάνο. Αντί να γίνει το 1-2, έχουμε το 0-3. Αυτή είναι η σάλα. Παναθηναϊκός είχε μια χρυσή ευκαιρία να μειώσει τον γκολ. Ανταυτού η ΑΕΚ βρήκε ένα τρίτο τέρμα. Περισσότερο με απογοητεύει η εμφάνισή μας παρά το αποτέλεσμα, θα έλεγα. Και καταρχήν να δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την εμφάνισή της και το αποτέλεσμα. Και εδώ οι λιπούτοι φίλοι του Τρυφυλιού. Και 0-4 με το Μάνο. Χατρίκ. Φοβέρος. Άψογο τελείωμα. Εκεί που λέγαμε για τις φωνές στήριξης των μικρών φίλων του Τρυφυλιού στην εξέδρα. Έρχεται ο Μάνος να κάνει το 4-0 με το τρίτο του προσωπικό τέρμα. Ρεσιτάλ απόψε από το Μάνο και από την ΑΕΚ. Και νομίζω... Ηλιάδης, που να περάσει, θα κοπεί όμως. Ντάτης, θα του κλέψει ο Γκριτζάλης. Σουτάρει γκολ! 1-4 με τον Γκριτζάλη. Να λοιπόν ο αρχηγός Παναθηναϊκού. Θα σουτάρει, θα στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία. Εδώ δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Θεοφίλου. Είπαμε να τα πιάνει τα περισσότερα, αλλά δεν μπορεί να πιάνει και τα πάντα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Έπαιξε καλύτερα και κέρδισε. Εμείς είχαμε πράγματι απουσίες βασικών παικτών. Έχουμε μάθει να παίζουμε και με τον Δημήτρη τον Τάρλα και με τον Πέτρο Κατευσιάν. Και ο Ζιάκας θα βοηθήσει. Δυστυχώς κάναμε μια στραβή αρχή. Ξεκινήσαμε το μάτς, προηγούμασταν με 2-0. Κάπου χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας.
Κάναμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Νομίζω ότι ήμασταν και επηρεασμένοι από το κακό αποτέλεσμα που φέραμε, που χάσαμε το Super Cup από την ΑΕΚ. Σίγουρα μας επηρέασε αυτό. Είχαμε και κάποιες απουσίες. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι δείξαμε το καλό μας πρόσωπο. Κάπου στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Ο Δούκας θέσει χωρίς τα λάθη. Είμαστε νεανική ομάδα και γι' αυτό το σκορ πήγε στο παλιατρία στο τελικό. Η ειδική ομάδα αγωνιστικά η οποία υπήρχε μέσα στο γήπεδο ήταν η δική μας. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα και από τις τελικές ενέργειες που είχαμε προς την εστία. Στο δεύτερο παρουσιαστήκαμε στην αρχή λίγο νοθροί, φάγαμε τον γκολ. Μετά ανακάμψαμε και πήραμε το παιχνίδι.
Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια. Η έκβαση του αγώνα ήταν πολύ θετική για την ομάδα μας. Παρόλα αυτά δεν λέει κάτι. Είναι μια νίκη. Βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου. Έχουμε ξεκινήσει πολύ αργά την προετοιμασία μας. Η στόχη της ομάδας είναι να πάει καλύτερα από πέρσι, να είναι μέσα στις πρώτες 4 ομάδες. Δουλεύουμε γι' αυτό καθημερινά στις προπονήσεις. Σίγουρα απέχουμε λίγο από τις πρώτες 3 ομάδες Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Δούκα. Τώρα ουσιαστικά χτιζόμαστε αυτές τις εβδομάδες. Θα δείξει τώρα η συνέχεια πώς θα είμαστε, πώς θα βρεθούμε, αλλά πιστεύω ότι με λίγες καλές προσθήκες και να έχουμε το ρόστερ συμπληρωμένο, κάτι μπορούμε να κάνουμε.
Πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχουμε τους ίδιους στόχους. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά όπως θα θέλαμε, στη συνέχεια το βρήκαμε. Ο αντίπαλος μπήκε δυνατό στο παιχνίδι και πετύχαμε μια νίκη που θα είναι πολύ σημαντική για την πορεία. Δώσαμε έναν αγώνα μέχρι το τέλος και νομίζω ότι για πρώτο αγώνα στην Εθνική πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Πολύ δύσκολο έργο. Εμείς από την πλευρά μας δεν πιάσαμε την απόδοση που θέλαμε. Το άγχος της πρεμιέρας. Είναι πολύ νωρίς για μας γιατί είμαστε στην ουσία μια καινούργια ομάδα. Χρησιμοποίησαν παιδιά που δεν έχουν ξαναπαίξει αυτήν την κατηγορία. Πραγματικά το χαρήκαμε και κρατάμε τον ενθουσιασμό και την όρεξη για τη συνέχεια. Το μόνο που θα κρατήσουμε την ομάδα μας είναι ότι έδειξε λίγο πάθος στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε το 3 που δέχτηκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να δεχτεί γκολ. Καταφέραμε να βάλαμε 2 γκολ σε ένα δυνατό παιχνίδι και σε κάποιες στιγμές που ήταν καθοριστικές για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Σαλαμίνα φάνηκε ότι είναι πολύ δυνατή, πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη. Σίγουρα είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, αλλά σίγουρα θα βελτιωθούμε στη συνέχεια.
σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πάρει αρκετά καλά. Πέρα από τα 4 γκολ στην αρχή. Μετά αρχίσαμε και βγάζαμε όλο και περισσότερο πάθος. Δεν νομίζω καν από τα παιδιά στην ομάδα να έδειξε κάποια αμφιβολία ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να μπορεί να χάναμε το παιχνίδι, το οτιδήποτε. Γι' αυτό αρχίσαμε και το κυνηγάγαμε, πιέζαμε αρκετά. Βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, είναι και αντίπαλος που παίζει ρόλο. Ήταν μια δύσκολη πρεμιέρα, είμαστε μια καινούργια ομάδα. Έχουμε στη σύνθεσή μας καινούργια παιδιά. Προσπαθούμε μέσα στις προπονήσεις να τους βάλουμε στο σύστημα της ομάδας, στο κλίμα της ομάδας.